Και αυτός είναι ο σκοπός της υπάρξεώς μας και της ζωής μας. Λοιπόν, προσκάθαρση ψυχής. Προς το χίλια νευτελήν. Θα ξέρω ότι θα είμαι πάντοτε φτωχός. Προς πένθος αγαθών. Θα πενθώ. Μακάρι οι πενθούντες ότι αυτοί παρακολουθήσουν. Και όχι μόνο να πενθώ για τον διπλανό που πέθανε η μαμά του και ο μπαμπάς του, δεν ήταν κάτι τέτοιο. Εννοεί για πένθος για την αμαρτία. Το ότι δεν εφαρμόζεται το θέλημα του Θεού. Έξω και έχουμε όλα αυτά τα αποτελέσματα. Δηλαδή, ο κόσμος βρίσκεται και κοίταται το πονηρό, είναι γιατί ακριβώς δεν εφαρμόζει το θέλημα του Θεού. Άρα, αυτό δεν εφαρμόζει το θέλημα του Θεού, εφαρμόζει το θέλημα του διαβόλου. Εξού πόλεμη, εξού πείνα, εξού φτώχεια, εξού το ένα, εξού το άλλο. Είναι τα αποτελέσματα μετά αυτού του πράγματος. Έρχονται τα αποτελέσματα. Πέμπτος λοιπόν αγαθών. Προς πάντα τα λυπηρά να είναι έτοιμος και επίπονα της χαροποιού κατά Θεών ζωής. Θα ξέρετε ότι όλα αυτά όπως λέτε, τα οποία είναι επίπονα, τα οποία είναι λυπηρά, φέρνουν τον χαροποιό ζωή. Τελικά κερδίζουν κατά ένα παράδοξο τρόπο. Εσείς να σταυρώνεις και να είσαι χαρούμενος. Φαίνεται αντίθετο το ένα με το άλλο. Κι όμως είναι αυτό που είπε ο Χριστός. Σηκώστε τον ζυγό μου με είναι ζυγός. Κι όμως λέει, πώς το είπε ακριβώς. Λέει, άρατε τον ζυγό μου και βρίσκεται ανάπαυση της ψυχής μου. Και μάθετε ότι ο δικός μου ζυγός τελικά είναι ελαφρύς. Ο διάβολος σας σκοτώνει μεγαλύτερο ζυγό. Ο δικός μου ζυγός σηκώνει. Ζυγός, ναι. Και κάνεις κάποια πράγματα, αλλά όμως είναι ελαφρύς ο δικός μου ζυγός. Και είναι χαροποιός. Κατά ένα παράξενο τρόπο σου γεμίζει χαρά τον εαυτό σου. Και γάρ την άσε έχεις. Να ξέρεις. Θα την άσεις. Διψήσε. Θα διψάσεις. Και γυμνητεύσε. Που να μην είσαι τελείως γυμνός, το δρόμο. Η βριστίνε, να είσαι έτοιμος. Θα σε βρίζουν όταν αποφασίσεις να ακολουθήσεις αυτή τη ζωή. Δεν μας υπόσχεται ο Χριστός ότι ο κόσμος θα μας αντιμετωπίσει θετικά. Μας λέει ότι θα μας αναγκάσουν να πεινάσουμε, να διψάσουμε, να μας γυμνητεύσουμε. Η βριστίνε, κλεβαστίνε, θα μας κλεβάζουν, θα μας ειρωνεύονται. Ονειδιστίνε, κοροϊδία. Διωχθήνε, θα μας διώξουν, θα υποστούμε διωγμούς για αυτό που πιστεύουμε και πολλοίς περί αυτήν είναι λυπηρής και πολλά πράγματα άλλα λυπηρά θα μας βγούνε. Ίση κατά Θεόν ζωή χαρακτηρίζεται και να ξέρετε ότι θα είναι τα χαρακτηριστικά της κατά Θεόν ζωής. Όταν ένας άνθρωπος έχει αυτά τα χαρακτηριστικά, τότε η ζωή του είναι κατά Θεόν. Εάν δείτε και δεν έχει αυτά τα χαρακτηριστικά, δεν υβρίζεται, δεν διώκεται, δεν συκοφαντείται κτλ. Τότε δεν έχει τα χαρακτηριστικά της κατά Θεόν ζωής. Άρα δεν είναι αυτός κατά Θεόν. Ας μιλάει για τον Θεό. Σου δίνει και ποιος είναι να καταλάβεις αν αυτός ζει κατά Θεόν. Και όταν πάντα θα τα πάθεις, και όταν όλα θα τα πάθεις, άρα σημαίνει θα τα πάθουμε. Και το λέει έτσι αόριστα, να ξέρετε. Χαίρετε εσύ. Να χαίρετε. Έτσι δεν χαρούνται. Ότι ο μισθός σου εν ουρανής υπάρχει. Θα ξέρετε ότι τότε γεμίζεται τα ταμεία του ουρανού. Χαρά ουν χαίρε. Να χαίρεις με χαρά μεγάλη. Και αγαλιάσει αγαλιό και να αγαλιάζει την ψυχή σου. Ότι σήμερα, να χαίρεσαι λέει, διότι σήμερα εξελέξατώσε και διεχώρησε Κύριος ο Θεός από τις εν το κόσμο ζωής. Να χαίρεσαι λέει σήμερα. Σε σένα το λέει. Που εκείνη τη στιγμή προσέρχεσαι για να γίνεις μοναχός. Σε εμάς το λέει ο Χριστός. Και να αγαλιάσαι παρόλα αυτά που θα περάσεις. Που σου λέω τι θα περάσεις. Σου λέω τι θα τραβήξεις. Διότι σήμερα σε εξέλεξε εσένα ο Θεός. Να είσαι χαρούμενος. Και σε διαχώρισε από όλους τους υπολείπους. Από τους εν το κόσμο ζωής. Σε ξεχώρισε. Σε πήρε για δικό του παιδί. Σε επέλεξε εσένα. Μέσα από εκατομμύρια άλλους ανθρώπους έσκυψε και πήρε εσένα. Δεν πήρε άλλο. Να χαίρεσαι. Και ότι σε έθεσε ως εν το προσώπο αυτού και σε θέτει ενώπιόν του σαν δικό του παιδί. Εν την παραστάση της μοναδικούς τάξεως.
και σε βάζει στη μοναδική τάξη, εν τη στρατιά της αγγελοειδού ζωής, σε κατατάσσει σήμερα μεταξύ των αγγέλων. Σε κάνει δικό του παιδί, σε επέλεξε και σε βάζει μεταξύ των αγγέλων. Εν τη στρατιά της αγγελοειδού ζωής, εν ύψη της ουρανομική του πολιτείας, ουρανομιμή του, της πολιτείας αυτής των αγγέλων, που πρέπει που είναι ουρανομίμητος να την ομιθούμε. Αυτό, παιδί μου λέει, αγγελικός λατρεύει. Αυτόν τον Χριστό, αγγελικός να τον λατρεύεις. Αυτό ολοκλήρως δουλεύει. Σε αυτόν ολοκληρωτικά να δουλεύεις γι' αυτόν. Αυτό που λέγαμε στο προηγούμενο μάθημα. Ότι ό,τι κάνεις δεν είναι δικό σου. Δεν έχουμε εγώ, δεν έχουμε ιδιοθέλημα. Είναι του Χριστού όλα. Υπηρέτη Χριστού και τον Χριστό σου καλύζουμε. Για τον Χριστό πλένουμε, για τον Χριστό καθαρίζουμε. Για τον Χριστό μαγειρεύουμε, για τον Χριστό είμαστε στα γραφεία. Για τον Χριστό στα ζώα, για τον Χριστό παντού. Για να είναι χαρούμενος ο Χριστός. Σε αυτόν υπηρετούμε. Αυτό ολοκλήρως δουλεύεις. Τα άλλο ζητεί. Τα άλλο παιδί μου να μου ζητάς. Ημών γαρ το πολίτευμα. Διότι το πολίτευμά μας κατά τον Απόστολο, να το θυμάσαι, υπάρχει εν ουρανής και όχι επί γης. Η πολιτεία ημών ετοιμάζεται στα ουράνια. Ότις καινής κλήσεως ότους δωρεάς του μυστηρίου, δεύτερον βάπτισμα σήμερον λαμβάνεις, αδελφέ μου. Η περιουσία των του φιλανθρώπου Θεού δωρεών και των αμαρτιών σου καθαίνει και Υιός Φωτός γίνει. Και αυτός ο Χριστός ο Θεός ημών συγχαίρει μετά των Αγίων Αγγέλων αυτού επί της ημετανία θείων συντομόσκοπος θεωτών. Να χαίρεσαι λέει. Και σε αυτό να τον λατρεύεις. Τα άλλο να ζητάς. Γι' αυτό να δουλεύεις. Ό,τι καινούργια κλήσεως. Σήμερα σε ξανακάλεσε ένα καινούργιο. Μια καινούργια κλήση έγινε. Όπως κάλεσε τότε τους 12 να διτάσει, τώρα μια καινούργια κλήση γίνεται. Και αυτή η κλήση μιλάει σε εσένα και σου λέει ακολούθημη. Ό,τι στο ωραίο του μυστηρίου ευχαρίστησε τον Θεό που σε πήρε κοντά του. Μέρα νύχτα να τον δοξολογήσει. Και του λες, Θεέ μου, σε ευχαριστώ που με εξέλεξες. Παρόλη την αμαρτωλότητά μου, παρόλα τα χάλια που είμαι, παρόλη όπως είναι είμαι, σε ευχαριστώ και να τον υμνούμε πάντοτε. Γιατί να θυμόσαστε, δεύτερο βάπτισμα μας δίνει και λαμβάνεις. Από τις δωρεές του φιλανθρώπου Θεού. Καθαρίζεσαι από τις αμαρτίες σου. Καθότι ο Χριστός να ξέρει ότι σήμερα χαίρει και συγχαίρει μετά των Αγίων του Αγγέλων για αυτό που επέλεξες να κάνεις. Που συγκατατέθηκες και είπες το ναι, όπως το είπε η Παναγία. Και γίνεσαι και εσύ ευλογημένος μέσα από όλη αυτή τη γενιά και ευλογημένη όπως έγινε η Παναγία. Αυτό των δωρεών αξιωθήκαμε. Αυτά υποσχεθήκαμε στον Θεό. Και έρχεται και μας λέει και ποιο είναι και το αποτέλεσμά μας. Ποιο είναι το αποτέλεσμά μας. Αυτό λοιπόν σε αυτό να δουλεύουμε, αυτό να γενικώς να λατρεύουμε. Διώχνοντας από πάνω μας παντελώς το ίδιο θέλημα. Διώχνοντας το ίδιο θέλημα, πάθει ο άνθρωπος να μαθάνει. Θέλω να πορνεύσω. Πώς θα πορνεύσω, είναι το ίδιο μου το θέλημα. Θέλω να κάνω άλλα σαρκικά αμαρτήματα. Πώς θα το κάνω, το δικό μου το θέλημα. Πρέπει όμως το θέλημα του Θεού. Θέλω να φάω και με νηστεία. Όχι, κάνω το θέλημα του Θεού. Το διώχνω το δικό μου το θέλημα. Θέλω να κλέψω, δεν κλέβω. Θέλω να βρίσκω, δεν βρίσκω. Θέλω να αγανακτήσω, δεν αγανακτώ, γιατί είναι το δικό μου το θέλημα. Εγώ θέλω να αγανακτώ. Εγώ αγανάκτησα. Και διώχνοντας λοιπόν το δικό μου το θέλημα και λέω, όχι θα εφαρμόσω συνέχεια το θέλημα του Θεού, γίνομαι ένα ξανά μαζί. Εάν λοιπόν το πετύχουμε αυτό το οποίο υποσχεθήκαμε, να ξέρετε, θα φτάσουμε σε αυτό που είπες. Θα γίνουμε μακάρι και ευλογημένοι και τις ευλογημένοι όταν φτάσουμε μέχρι το τέλος. Και το τέλος μας κανένας δεν το ξέρει. Όταν έρχεται η ώρα που μας χτυπήσει τη δουλειά μας, ο Θεός την πόρτα, έχω δει μόνο αυτούς που πεθάνανε με αλήθεια ηλικία, άλλους γιατί το χτύπησε το κίνητο σήμερα, άλλους γιατί έπεσε το αεροπλάνο που ήταν ο ηγούμενος στη Μακερά, άλλους γιατί τον έκπληξε το ποτάμι στο Άγιον Όρος,
άλλος γιατί έπαθε κάτι άλλο, ένα τύχημα, ένα καρκίνο, μια αρρώστια. Εάν και τελειώσουμε. Γι' αυτό λοιπόν, έχοντας αυτά μέσα στο μυαλό μας, να αγωνιζόμαστε, να λατρεύουμε τον Θεό αγγελικώς, έτσι όπως πρακτήκαμε και το υποσχεθήκαμε μέχρι τέλους της ζωής μας να ζήσουμε. Μέσα σε αυτή την κοινωνία, μέσα σε αυτό το κοινόβιο που υποσχεθήκαμε ότι θα ζήσουμε. Και να ζήσουμε αγγελικά, μέχρι και το τέλος. Και όπως είμαστε έτσι εδώ πέρα, μαζί αυτά ενωμένοι, έτσι να βρεθούμε και ενωπιών. Όπως θα δείτε, λέει, ας εξέλιξε για να σταθούμε ενωπιών. Δεν θα πάμε εμείς μονάδα, εμείς θα πάμε όλοι παρέα. Όλοι σαν οικογένεια. Αυτό η δόξα και το κράτος, στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Διευκώ από τον Αγίον Πατέρα.